Δεν έχουν κατανοήσει, Λίνα, ότι πρέπει να έχουν ένα επίσημο έγγραφο μαζί τους. Είμαστε λοιπόν στη Λαϊκή Αγορά, στην Οδό Αρτάκη, στην περιοχή της Τούμπας, εδώ που συμμετέχουν μόνο το 20% των εμπόρων και των παραγωγών. Οι πάγκοι που έχουν απομείνει έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και συναντήσαμε νωρίτερα ηλικιωμένους που είχαν έρθει για τα εβδομαδιαία ψώνια τους μόνο με ταυτότητά τους ή με ένα χειρόγραφο έγγραφο, το οποίο δεν είχε καν την υπογραφή τους, όπου έγραφε ότι πάμε στη Λαϊκή Αγορά ή πάμε στο σούπερ μάρκετ. Τους εξηγούσε ότι αυτό δεν τους καλύπτει και ότι από αύριο θα έχουν κυρώσεις και πρόστιμο. Και εκείνοι μου έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο στο να μπουν στη διαδικασία, να τυπώσουν από το ίντερνετ την ειδική φόρμα. Τώρα, η εικόνα που συναντήσαμε όμως στην παραλία της Θεσσαλονίκης ήταν τελείως διαφορετική. Λιγοστώσε και ο κόσμος λόγω της βροχής. Όσοι λοιπόν κατέβηκαν κάτω στο κέντρο για να αθληθούν ή για να πάνε στη δουλειά τους, είχαν την υπεύθυνη δήλωση. Ήταν μεμονωμένες δύο συγκεκριμένα οι περιπτώσεις πολιτών που δεν έφεραν κάποιο επίσημο έγγραφο πάνω τους. Ωστόσο, από ό,τι βλέπουμε, ότι και οι Θεσσαλονικείς έχουν αρχίσει να συμμορφώνονται. Η εικόνα σήμερα στο κέντρο της πόλης αλλά και περιφερειακά μην καμία σχέση με αυτή των προηγούμενων ημερών. Κλιμάκια λοιπόν των αστυνομικών βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο σιδηροδρομικό σταθμό αλλά και στις εισόδους της πόλης. Ελέγχουν τόσο τους πολίτες όσο και τους οδηγούς των. Για να δούμε λοιπόν κάποιοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, τους οποίους συνάντησες, τι λένε για τα μέτρα και πόσο προετοιμασμένοι είναι για όλο αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Σας είπαν κάτι, απλά να σας στάσεις. Όχι, μα ξέρετε τα παιδιά. Τι ναι, πάρα ναι. Πολύ ευγενικά. Γιατί όμως έτσι... Δεν ξέρω, ταράχτηκα, γιατί... Έγγραφο δεν είχατε μαζί σας, είχατε μια λευκή κόλλα. Και την ταυτότητά μου, αλλά ξέρετε τα παιδιά με βοήθησαν, με έγραψαν ό,τι έπρεπε να μου γράψουν. Έστειλα στο 13.033 την αιτολογία, που είναι η σωματική άσκηση, το 6. Ακριβώς. 6 κενό, το ονοματεπώνυμό μου που μένω και με απάντησαν. Σε πόση ώρα απάντησαν το μήνυμα? Σε μισό λεπτό.